Οι δανειολήπτες δεν έχουν καμία προστασία καθώς οι τράπεζες είναι σχεδόν ανεξέλεγκτες. Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Μαγνησίας Αλέκος Κουτσελίνης με αφορμή περιπτώσεις οφειλετών που αναζητούν ευνοϊκότερους διακανονισμούς για την αποπληρωμή των δανείων τους. Όπως προκύπτει, μεγάλο ποσοστό δανείων έχει φύγει από τις τράπεζες και έχει περάσει σε funds με τα οποία δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Εκείνο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει βέβαια η παλιά διαδικασία, το νόμο για την επεχθρωμένη νοικοκυριά, το ειρηνοδικείο και όλα αυτά. Αυτό έχει αντικατασταθεί δυστυχώς με μια πλατφόρμα όπου όσοι έχουν τις προϋποθέσεις μπορούν να κάνουν μια αίτηση και να ζητήσουν μια συμφωνία με μικρότερες δόσεις ή με έναν διακανονισμό μέσα από τον οποίο θα μπορέσουν να πληρώνουν τις δόσεις τους. Το μεγάλο ποσοστό αυτών των δανείων πλέον, ειδικά των κόκκινων δανείων, έχει μεταφερθεί, έχει πουληθεί σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, τα λεγόμενα funds, τα οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο να εισπράξουν βέβαια τις οφειλές, είτε πιέζοντας τους οφειλέτες, είτε μέσα από τους πληστηριασμούς που αρχίζουν να γενικεύονται το τελευταίο διάστημα, προσπαθούν να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά. Οπότε δυστυχώς ο δανειολήπτης αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν έχει πάρα πολλές επιλογές, δεν έχει προστατευτικό πλαίσιο για να προστατευτεί. Ο κύριος Κουτσελίνης ανέφερε ότι η νέα γενιά δανειοληπτών μπορεί να εξελιχθεί σε νέα γενιά υπερχρεωμένων δανειοληπτών λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που οδηγεί αφενός στη μείωση των εισοδημάτων και αφετέρου στην αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Φαίνεται ότι πραγματικά αρχίζει να δημιουργείται μια νέα γενιά υπερχρεωμένων δανειοληπτών. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουμε ξανά, όχι βέβαια τόσο μεγάλη όσο στην αρχή της κρίσης, αλλά έχουμε ξανά μια μείωση των εισοδημάτων, κυρίως λόγω του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός περιοδικά είναι στα επίπεδα του 10% έτσι, αυτή την περίοδο. Ροκανίζει περιοδικά τα εισοδήματα των πολιτών, δηλαδή είναι σαν να υφίστανται μείωση ουσιαστικά των εισοδημάτων τους κατά 10% αυτός ο πληθωρισμός. Το ένα θέμα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η αύξηση και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας των επιτοκίων δανεισμού. Όλοι οι περισσότεροι έχουν κειμενόμενα επιτόκια. Αυτή η αύξηση λοιπόν οδηγεί σε αυξήσεις των δόσεων και υπάρχουν μηνύματα ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αδυνατούν ή δυσκολεύονται